Την αδιάκοπη πορεία της προς τα 2 ευρώ ανά λίτρο συνεχίζει η αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων, την οποία καθημερινά βλέπουν οι καταναλωτές να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι μεγάλο, είναι άσχημο επιβαρυντικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία, για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή και γενικότερα για τις τιμές των καυσίμων που βλέπουμε στους πίνακες και στο τιμό των πρατηρίων, οι οποίες αυτές οι τιμές θα τυναχτούν στα ύψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, γιατί ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε μπει σε μία τροχιά ύφεση στα πρατήρια καυσίμων και αυτή η τροχιά ύφεση μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι έχουμε βιώσει τη μείωση των πωλήσεών μας στο 50% από την περίοδο της πανδημίας. Σε ιστορικά υψηλά βρίσκονται και τα λοιπά καύσιμα κίνησης όπως το πετρέλαιο και το υγραέριο και ουδής πλέον μπορεί να προβλέψει μετά από τις εξελίξεις στην Ουκρανία πότε και πού θα σταματήσει το ράλι των ανατιμήσεων. Στην Αχαΐα η μέση τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο και την αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Οι τάσεις αυτές είναι να φτάσει όπως το βλέπουμε 110 ίσως και 120 δολάρια το βαρέλι, το οποίο θα είναι καταστροφικό. Γιατί τις επόμενες μέρες ήδη θα δούμε να ξεπερνάει στα μεγάλα αστικά κέντρα η βενζίνη τα 2 ευρώ ή αν θέλετε θα αγγίζει τα 2 ευρώ, που έχει αλίμονο να τα ξεπεράσει. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Ότι στην περιφέρεια και στις απομακρυσμένες περιοχές θα ξεπεράσει ίσως το 2,10 το 2,20 και στην νησιωτική Ελλάδα κατά πολύ περισσότερο το 2,30 και ίσως φτάσει και 2,40. Προκλητική ήταν η δήλωση του δημοσιογράφου Άρη Πρωτοσάλτε που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Καύσιμα δεν βάζει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Δεν μπορεί να βάλει. Δυστυχώς δεν μπορεί να βάλει ο συνταξιούχος των 500 ευρώ. Δεν μπορεί. Παίρνει λεωφορείο, δεν μπορεί να μετακινηθεί σαν και εμάς με το αυτοκίνητο ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Η μάνα μου, η συγχωρεμένη που έπαιρνε σύνταξη 500 ευρώ, δεν είχε αυτοκίνητο. Πώς να το πω δηλαδή. Ο δημοσιογράφος, που πολλές φορές έχει προκαλέσει με τις ακραίες απόψεις του και αναλύσεις, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ πως βενζίνη δεν βάζουν και άρα δεν χρειάζονται χαμηλές τιμές οι άνθρωποι των 500 ευρώ, γιατί βενζίνη βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας.